Το όνομά μου είναι Πέτρος Καλογερόπουλος. Είμαι ιδιοκτήτης εταιρείας ενοικίασης σκαφών ψυχαγωγίας. Διαθέτουμε πολυεστερικά σκάφη, τα οποία νοικιάζονται χωρίς δίπλωμα. Βασική προϋπόθεση είναι ο πελάτης να έχει κάποια εμπειρία ώστε να το πάρει μόνος του. Παρέχουμε τη δυνατότητα να προσλάβει ο νοικιαστής σκίπερ, ώστε να ξεναγηθεί από αυτόν στα μέρη της Σαπιέτζας. Ωραία. Εσύ, Πέτρο, έχεις μεγαλώσει στη Μεθόνη, πήγες σχολείο εδώ. Εγώ είμαι γέννημα θέρμα Μεθονέος. Δυνατά. Έχω γεννηθεί εδώ, έχω μεγαλώσει εδώ, πέρα από 4 χρόνια στη ζωή μου που έφυγα για σπουδές στο εξωτερικό. Ήμουν τα υπόλοιπα χρόνια εδώ, έχω ζήσει εδώ και νιώθω ότι εδώ πέρα έχω βρει τον παράδεισό μου κι εγώ. Και θέλει και αγαπάς τον τόπο σου. Γι' αυτό δραστηριοποιήθηκες και εδώ επιχειρηματικά. Έτσι δεν είναι, με τα σκάφη αυτά τα οποία έχετε στη διάθεσή σας. Ωραία. Τι διαδρομές κάνουν αυτά τα σκάφη? Εμείς έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, είμαστε στη Σαπιέτζα, σε αυτό το εκπληκτικό νησί και στο εκπληκτικό τοπίο. Θέλω λίγο να μας περιγράψεις διαδρομές. Ξεκινάμε καταρχήν από το λιμάνι της Μεθόνης. Διαδρομές είναι στη Σαπιέτζα ουσιαστικά και στην Αγία Μαρίνα. Οι προορισμοί τώρα είναι ο Άμμος, είναι η πιο γνωστή παραλία του νησιού. Είναι η πιο γνωστή παραλία του νησιού όπου χιλιάδες τουρίστες καθημερινά όλο το καλοκαίρι ταξιδεύουν προς τα εκεί. Στη Σαπιέτζα είναι η παραλία αυτή. Ναι. Είναι η πρώτη παραλία της Σαπιέτζας που συναντάει κάποιος όταν ξεκινάει από τη Μεθόνη. Στη συνέχεια, με πορεία προς το νότιο τμήμα του νησιού, θα συναντήσουμε τα Κόκκινα. Μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Μπορείτε να δείτε εικόνες και εσείς με τα μάτια σας. Και υπάρχει και ο Πορτολόγκος, όπου πάμε, αράζουμε εκεί. Ο κόσμος μπορεί να κάνει ανάβαση και να δει το φάρο του νησιού. Ένας εντυπωσιακός φάρος, ο οποίος χτίστηκε το 1785 από τη Βασίλισσα Βικτόρια. Και είναι και ιστορικό μνημείο. Είναι ιστορικό μνημείο και είναι, θεωρώ, αναγκαίο αν έρθει κάποιος να το δει, να φτάσει μέχρι πάνω, να δει επίσης το νησάκι. Το φάρο της Σαπιέτζας. Το φάρο και από εκεί. Από εκεί υπάρχουν και άλλα νησιά όμως. Από εκεί θα δει το Διαδέλφι, το οποίο μπορεί να γνωρίζετε, είναι το νησάκι με το σχήμα καρδιάς. Αχα. Όπου okay. Είναι πασίγνωστο για το σχήμα του και για την έτσι. Έχει και αρκετή διαφήμιση στο συγκεκριμένο μέρος, δηλαδή μπορούμε να το δούμε. Το έχουμε δει σε πολλές φωτογραφίες, σε social media κλπ. Λοιπόν, άρα τα νησάκια αυτά απέναντι από τη Μεθόνη που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί είναι η Σαπιέτζα, είναι αυτό το νησάκι που είπες που έχει το σχήμα καρδιάς. Το οποίο δεν είναι προσβάσιμο, έτσι. Όχι. Απλά περνάμε από εκεί και το βλέπουμε. Και το βλέπουμε από ψηλά, από το φάρο. Ωραία. Και είναι και η Αγία Μαρίνα. Εκεί που θα πάμε εμείς τώρα, έτσι δεν είναι. Εκεί που θα πάμε εμείς τώρα. Τι γίνεται λοιπόν στην Αγία Μαρίνα, υπάρχει ένα κλεισάκι εκεί. Σωστά. Σωστά. Υπάρχει το κλεισάκι της Αγίας Μαρίνας, όπου γιορτάζει κάθε 17 Ιουλίου. Σήμερα, 16 του μηνός, εκεί υπάρχουν εκατοντάδες κόσμος, με καραβάκια που έχουν από τη Μεθόνη. Υπάρχει τελετή. Εσπερινός, αν Εσπερινός, ναι. Και το πρωί τελείται και η λειτουργία προς την Μητσίγη. Άρα και κάνουν κάτι σαν ένα πανηγύρι, ναι, μικρό. Ναι, φαίνουν γεννήτριες, ας πούμε, για να έχουν ρεύμα και όλα αυτά και να μπορούν να μαγειρέψουν, προφανώς, κάτι τέτοιο. Έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει και ένα άλλο νησί όμως. Η Σχίζα. Η Σχίζα είναι ένα νησί το οποίο την τωρινή περίοδο χρησιμοποιείται από την αεροπορία ως πεδίο βολής τις καθημερινές ημέρες. Και γι' αυτό δεν είναι προορισμός μας. Επίσης δεν έχει κάποια παραλία έτσι προσβάσιμη και για τον κόσμο. Οπότε εμείς μένουμε σε Αγία Μαρίνα και Σαπιέτζα κυρίως. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι τα νησάκια τα οποία μπορεί να επισκεφθεί κάποιος φεύγοντας από την Μεθόνη. Σου αρέσει αυτό που κάνεις, αυτό το επάγγελμα που έχεις επιλέξει? Νιώθω τυχερός που κάνω το πράγμα σαν επάγγελμα. Δεν το θεωρώ επάγγελμα, το θεωρώ διασκέδαση, έτσι σε εισαγωγικά. Είναι τιμή μας να εκπροσωπούμε τον τόπο μας και προς τα έξω και μέσα από την συχνότητά σας μας δίνεται η ευκαιρία να προβάλλουμε και εμείς τον τόπο μας
και συγχαρητήρια για τον αγώνα σας. Οπότε θεωρώ ότι είμαι τυχερός και είμαι ευγνώμων για ό,τι συμβαίνει και προσπαθώ και εγώ μέσα από αυτό, με παιδιά από τον τόπο δίπλα μου, η επιχείρηση είναι οικογενειακή, όπως έχω ξαναπεί, ναι. Είναι κάτι το οποίο όλοι βάζουν το λιθαράκι τους ώστε να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο τουρισμός πώς είναι φέτος, έχετε κόσμο, έχετε επισκέπτες στη Μεθόνη ή είναι λίγο χαλαρά τα πράγματα? Φέτος είναι μια πολύ καλή χρονιά, ο κόσμος του αρέσει η Σαπιέτζα, έχει μάθει τη Σαπιέτζα, είναι η δεύτερη μας χρονιά και φαίνεται ότι βάλαμε κι εμείς έτσι το λιθαράκι μας στο να... Υπάρχει κίνητρο για να μπορεί ο άλλος να... Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.